λοιπόν. Θεοδώρα. Λοιπόν, και είναι 3 και 42. Πάμε λίγο στο πρώτο θέμα της σημερινής εκπομπής. Να δούμε λίγο τι έγινε στις Μυκήνες. Πολλά τα ερωτήματα από χθες. Εγώ διαβάζω, Θεοδώρα. Ναι. Φθορές στον αρχαιολογικό χώρο των Μυκηνών. Φωτιά, έρευνα από την πυροσβεστική. Τι γίνεται με την πυρασφάλεια, τι γίνεται με τις κάμερες. Αλλά δεν θα πάω μόνο τόσο στο τι θα εξακριβώσει η επιχείρηση και της πυροσβεστικής, αλλά κυρίως στο αν κάηκε, τι κάηκε και γιατί δεν το προστατεύσαμε αν κάηκε. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Πολιτισμού, η πυρκαγιά, η οποία εκδηλώθηκε σε χορτολιβαδική έκταση, επεκτάθηκε ταχύτατα, κατευθυνόμενη προς τη χαράδρα του Χάβου και εισήλθε εντός του περιφραγμένου αρχαιολογικού χώρου. Σύμφωνα με το Υπουργείο Πολιτισμού, η πυρκαγιά δεν προξένησε ζημίες στις αρχαιότητες. Οι περιοχές που επλήγησαν εντός του αρχαιολογικού χώρου είναι η Ανατολική Πτέρυγα του Ανακτόρου, οι Βόρειες Αποθήκες, η περιοχή του Αρχαϊκού Ναού στην κορυφή του Λόφου, η Άνω-Δυτική Κλητής της Ακρόπολης, η Νοτιοδυτική Συνοικία και η περιοχή του Θρησκευτικού Κέντρου των Μυκηνών. Άρα πώς δεν έγιναν φθορές? Η κυρία Αλίνα Μενδώνη, σε επίσκεψη της Υπουργός Πολιτισμού, σε επίσκεψη της σήμερα το πρωί στο σημείο, σε δηλώσεις της είπε ότι η ζημιά η οποία επήλθε από τη χθεσινή πυρκαγιά ήταν η λιγότερη δυνατή. Στην προκειμένη περίπτωση δούλεψαν η πρόληψη και το γεγονός ότι ο χώρος είναι αποψηλωμένος. Δεν υπήρχε δηλαδή ύλη για να καεί. Αυτό που θα βλέπουν οι επισκέπτες τις επόμενες ημέρες είναι λίγο μαύρο στο χώμα. Ας ακούσουμε τι δήλωσε το πρωί. Η ζημιά η οποία επήλθε από την χθεσινή πυρκαγιά ήταν η λιγότερη δυνατή. Γι' αυτό οφείλουμε να ευχαριστήσουμε καταρχήν το προσωπικό της πυροσβεστικής και το προσωπικό της εφορίας αρχαιοτήτων. Στην προκειμένη περίπτωση δούλεψαν η πρόληψη, το γεγονός ότι ο χώρος ήταν απολύτως αποψηλωμένος, δεν υπήρχαν καθόλου ξερά χόρτα, επομένως δεν υπήρχε ύλη για να καεί. Αυτό ήταν και το σωτήριο για τα μνημεία, διότι δεν δημιουργήθηκαν θερμικά φορτία τα οποία θα επιβάρυναν και θα δημιουργούσαν σοβαρά προβλήματα στους λίθους, τους δομικούς των μνημείων. Η πρόληψη λοιπόν το ένα. Δεύτερον, το γεγονός ότι η πυροσβεστική υπηρεσία αντέδρασε σε χρόνο κρίσιμο ώστε να μην επεκταθεί η πυρκαγιά μέσα στον αρχαιολογικό χώρο και στην γύρω περιοχή. Τρίτον, ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, ο κ. Χαρδαλιάς, ήταν σε επαφή μαζί μου, έκανε όλες εκείνες τις κινήσεις ώστε πολύ γρήγορα να σηκωθούν τα εναέρια μέσα, τα οποία και αυτά συνέβαλαν στην άμεση κατάσβεση. Και τέλος, ο αρχαιολογικός χώρος με την ευθύνη και τη φροντίδα της εφορίας αρχαιοτήτων Αργολίδας είχε σχέδιο για την πυρόσβεση και την πυροπροστασία, με αποτέλεσμα ο κάθε ένας από τους εργαζόμενους να ξέρει από την αρχή που εντοπίστηκε η πυρκαγιά πώς πρέπει να αντιδράσει. Εκτιμάτε ότι σύντομα σχετικά θα αποκατασταθούν όλα εδώ ώστε να είναι επισκέψιμος ο χώρος? Θα ανοίξει γρήγορα και το μουσείο, αυτή τη στιγμή είναι κλειστό για προληπτικούς λόγους, και ο αρχαιολογικός χώρος. Το πολύ πολύ, αυτό που θα βλέπουν οι επισκέπτες τις αμέσως επόμενες μέρες, είναι λίγο μαύρο στο χώμα, το βλέπετε, το βλέπουν και οι τηλεθεατές αυτή τη στιγμή. Έχει καεί αυτό το οποίο ονομάζουμε πούσι, δηλαδή τα ξερά χόρτα τα οποία ήταν απολύτως ξυρισμένα, ό,τι μπορούσε να συγκρατηθεί επάνω στην επιφάνεια του χώματος. Τώρα μην κάνουμε λίγο και το άσπρο μαύρο. Συγγνώμη, Θεοδώρα. Πρώτα, οι πρώτες έρευνες λένε ότι η πυρκαγιά ξέσπασε εκτός αρχαιολογικού χώρου, στο πάρκινγκ του αρχαιολογικού χώρου, και δεν μπήκε μέσα στον αρχαιολογικό χώρο διότι η φορά του ανέμου δεν ήταν ευνοϊκή. Τώρα, όταν έχουμε φθορές σε αυτά που είπες, Ανατολική Πτέρυγα, Βόρειες Αποθήκες, Αρχαϊκός Ναός, Δυτικά της Ακρόπολης, Συνοικία, όλα αυτά που αναφέρει και το Υπουργείο Πολιτισμού, τα αναφέρει ως ένα απλό μαύρο που θα βλέπει ο κόσμος. Το πούσι, όπως είπε η Υπουργός Πολιτισμού. Βέβαια, μιλήσαμε εμείς με τον Δήμαρχο. Κάτσε, πρέπει να τα δούμε λίγο πρώτα. Υπάρχει θέμα, δεν έχει πυρασφάλεια ο αρχαιολογικός χώρος. Δεν έχουν αυτά δεξαμενές οι οποίες θα έπρεπε μόνες τους να είναι σε πλήρη λειτουργία, με γεμάτους με νερό, με τον απαραίτητο εξοπλισμό. Το ελέγχει αυτό η πυροσβεστική, φαντάζομαι το ελέγχει. Το βλέπει. Και γενικότερα στους αρχαιολογικούς χώρους υπάρχει αυτή η μέρημνα σε περίπτωση που συμβεί κάτι τέτοιο. Ωραία. Για να έχει φωτιά και να γίνονται όλα αυτά τα λίγο μαύρα, όπως λέει ο υπουργός, πραγματικά
Εντάξει, δεν καταστάθηκαν ολοσχερώς, αλλά έγινε λίγο μαύρα. Δεν σημαίνει ότι είχε μία έφλεκτη ύλη εκεί ο χώρος για να πιάσει η φωτιά. Άρα μήπως είχε ξύλα, μήπως είχε καθάρισει τους χώρους, μήπως είχε αυτή τη χαμηλή βάφτιση, βλάστηση, συγγνώμη, που την λέει η υπουργός, η οποία όμως δεν κάναν εκεί. Εγώ αναρωτιέμαι. Το ίδιο θα αναρωτηθεί και η πυροσβεστική. Το θέμα είναι να φτάσει η έρευνα σε βάθος και να φτάσει σωστά και να μην δεν έχουμε τίποτα κρατικά πάλι. Η πυροσβεστική αυτό τώρα προσπαθεί να βρει πώς προκλήθηκε η φωτιά, η οποία ξεκίνησε από τον εξωτερικό χώρο του αρχαιολογικού μνημείου εκεί στις Μυκήνες, και σύμφωνα με τον δήμαρχο Άργους Μυκηνών, τον οποίο τον πετύχαμε σήμερα το πρωί στο σημείο και μας μίλησε από εκεί, ο οποίος πήγε για να επιβλέψει την κατάσταση, μας είπε ότι και αυτός ότι δεν έκαψε κάτι μέσα στον αρχαιολογικό χώρο εκτός από κάτι ψηλά χορταράκια. Αυτό το οποίο μας προβλημάτισε, μας λέει ο δήμαρχος, πάρα πολύ, ήταν το μουσείο, διότι γύρω από το μουσείο υπάρχει αλσίλιο, που έτσι και έφτανε η φωτιά στο αλσίλιο. Τώρα ίσως να μιλούσαμε και για μεγαλύτερη ζημιά της φωτιάς. Ευτυχώς δεν άγγιξε το αλσίλιο και έτσι η φωτιά δεν επεκτάθηκε. Τα πράγματα, μας λέει ο δήμαρχος, ο κύριος Δημήτρης Καμπόσος, έγιναν πολύ γρήγορα. Δεν έχουμε μεγάλη ζημιά στα σημεία, στα μνημεία. Αυτοί που λένε για ζημιές στα μνημεία, μόνο κακό κάνουν στην πατρίδα. Αυτό, λέει, είναι ντροπή. Είναι ένα μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς. Γιατί γίνεται αντιπολίτευση σε τέτοια θέματα μεγίστης σημασίας? Ας ακούσουμε τι μας είπε νωρίτερα ο δήμαρχος Άργους Μυκηνών, κύριος Δημήτρης Καμπόσος. Η φωτιά ξεκίνησε χθες το μεσημέρι Κυριακή στις 1.30 και στις 5.30 είχε σβήσει. Δεν έχει κάψει τίποτα μέσα στο χώρο τον αρχαιολογικό, υπό την έννοια, εκτός από κάποια ψηλά χορταράκια που ήταν αποψηλωμένα. Το μουσείο δεν πειράχτηκε. Γενικά το μνημείο δεν έχει πάθει κάτι. Ο περίγυρος έχει υποστεί μια βλάβη, κάποιες ελιές λίγο πιο μακριά. Καταλαβαίνετε τώρα κάποια πράγματα τα οποία είναι πουσιώδη, και μετά τις δύο πρώτες βροχές του φθινοπόρου θα αποκατασταθεί και ο χώρος. Δεν υπήρχε πυροπροστασία, δήμαρχε? Τι ακριβώς συνέβη, πώς προκλήθηκε αυτή η φωτιά? 2 χιλιόμετρα, περίπου 1,5 χιλιόμετρα από τον αρχαιολογικό χώρο. Τώρα βέβαια αυτό θα το βρει η πυροσβεστική υπηρεσία με το ανακριτικό της τμήμα και τις ενέργειες τις οποίες θα κάνει. Αυτά δεν μπορώ να τα πω εγώ και δεν τα ξέρω. Από εκεί και πέρα όμως, αυτοί λόγω των νοτίων ανέμων που ευνοούσαν τη φωτιά να κατευθυνθεί προς τα κάστρα επάνω, έφτασε εκεί κοντά. Όμως άμεσα 2 αεροπλάνα, τα οποία σε λίγο χρόνο έγιναν 4, και 2 ελικόπτερα, την φωτιά όχι μόνο την περιόρισαν, αλλά την έσβησαν. Σας είπα ότι από τις 1.30 μέχρι τις 5.30 είχε ολοσχερό σβήσει. Ενήργησαν στην περιοχή 18 μεγάλα πυροσβεστικά οχήματα και περί τους 80 πυροσβέστες με πολλούς εθελοντές κλπ. Αυτή τη στιγμή είναι επισκέψιμος ο χώρος? Βέβαια, είναι ανοιχτός ο χώρος από το πρωί. Είναι επισκέψιμος. Ήμουν εκεί πρωί-πρωί σε μια σύσκεψη που κάναμε. Μπήκαν κάποιοι άνθρωποι, είδαν το χώρο. Κοιτάξτε κάτι, αν έχετε επισκεφτεί το χώρο των Μυκηνών, ευθεία από την πύλη της εισόδου είναι τα κάστρα. Αριστερά, στο βόρειο τμήμα, είναι το μουσείο, το οποίο περιβάλλεται και από ένα αλσίλιο. Αυτό ήταν το πρόβλημα, να μην πάει η φωτιά εκεί. Η φωτιά δεν πήγε εκεί και δεν δημιουργήθηκε κάποιο πρόβλημα εκεί. Έτσι, όλα τα πράγματα πήγανε μια χαρά. Δόξα τω Θεώ, εντάξει, θα μπορούσαν να είχαν γίνει χειρότερα, αλλά με τις επίγειες δυνάμεις και τις δυνάμεις από τον αέρα, αυτό το πράγμα πεσοδίθηκε. Μετά από αυτό, δήμαρχε, θα ληφθούν μέτρα πυροπροστασίας περισσότερα? Θα γίνει κάτι εκεί, υπάρχει πρόνοια για κάτι περισσότερο? Κοιτάξτε, ό,τι και άλλο να λάβεις ως μέτρο, θα λάβουμε και άλλα μέτρα, ωραία. Δεν έχει νόημα αυτό όμως, γιατί εχθές έγιναν τα πάντα και έγιναν γρήγορα. Μην ξεχνάτε ότι και στην αρχαία Ολυμπία κάποια στιγμή είχαμε φωτιά παντού στους αρχαιολογικούς χώρους. Κάτι συμβαίνει κάποια στιγμή. Απλά δεν έχουμε ζημιές. Δεν έχουμε μεγάλες ζημιές στα μνημεία μας. Και αυτοί οι οποίοι λένε για ζημιές στα μνημεία, μόνο κακό στην πατρίδα κάνουν. Μόνο κακό στην πατρίδα κάνουν. Καμία ζημιά δεν έχει γίνει. Τώρα αυτά τα μικρά χορταράκια που ήταν αποψηλωμένα και καήκανε, μόλις θα βρέξει 2 φορές, ρε παιδιά, αυτό θα ξεπληθεί. Δεν υπάρχει κανένα θέμα.
ούτε έγινε κάποια ζημιά η οποία δεν θα μπορεί να αποκατασταθεί. Μη λένε τέτοια πράγματα. Αυτό είναι τροπή. Έτσι και σας το λέω υπεύθυνα, χωρίς να είμαι ο αρμόδιος υπεύθυνος για το χώρο, γιατί από ό,τι ξέρετε οι αρχαιολογικοί χώροι δεν ορίζονται από τους Δήμους, ούτε κυβερνώνται από τους Δήμους. Είναι από το Υπουργείο Πολιτισμού. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι εγώ το λέω αυτό ως απλός πολίτης τώρα πια μιλάω. Δεν έχει κάτι ο χώρος. Τόσο μεγάλο τόρο δηλαδή, τόσο μεγάλη φασαρία, είναι ένα μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς, το οποίο πραγματικά είναι φοβερά επισκέψιμο, έρχεται κόσμος. Αυτά γιατί τα λένε όσοι τα λένε, για να αποτρέψουν τον κόσμο? Μα γίνεται αντιπολίτευση πάνω σε τέτοια θέματα μεγίστης σημασίας? Ποτέ νομίζω. Και να λέμε πράγματα τα οποία ισχύουν. Ας έρθει κάποιος να δει. Οι φωτογραφίες που δείχνουν είναι από μικρή, αποψηλωμένη χορτολιβαδική έκταση. Υπάρχουν χόρτα παντού. Εξωτερικά μνημεία είναι, δεν είναι μουσείο μέσα. Υπάρχουν. Αποψηλώνονται αυτά, κόβονται αυτά. Είχε μείνει. Εντάξει, έπιασε μια φωτιά μακριά. Έκαψε κάποιες ελιές μακριά από το χώρο. Και αυτή ανέβηκε από τον άνεμο. Έσβησε, παιδιά. Πάντως, εγώ βλέποντας τις φωτογραφίες στο πρακτορείο Anytime, σοκάρομαι. Θλίβει την ψυχή μου. Δεν βλέπω κατεστραμμένα μνημεία, okay, αλλά βλέπω μαυρισμένα. Δεν ξέρω πόσο αυτό δεν μπορεί να παίξει το ρόλο του στην αρχαιολογία. Και βέβαια και στην εικόνα του μνημείου. Τι θα κάνουν τώρα, πώς το καθαρίσουν? Ο καιρός θα το καθαρίσει? Θα πέσουν οι πρώτες βραχές του φθινοπόρου. Έτσι μας είπε, ότι είπε, λέει. Θα πέσουν οι πρώτες βραχές του φθινοπόρου και έτσι θα το καθαρίσουν. Κύριος Καμπός πάει στην άλλη άκρη. Στην άλλη πλευρά. Κατηγορεί όλους τους υπόλοιπους, αλλά okay, δεν έγινε τίποτα και μπορούμε να το επισκεπτόμαστε ξανά. Μιλάμε για μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς με χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο. Στο πρόσφατο ταξίδι μου που έκανα στην Πελοπόννησο, δεν άφησα αρχαιολογικό χώρο για αρχαιολογικό χώρο. Σας πληροφορώ ότι οι τουρίστες, ακόμα και τώρα, σε περίοδο COVID, ήταν πάρα πολλοί. Οι οποίοι επισκέφτηκαν τους αρχαιολογικούς χώρους και το μουσείο του κάθε χώρου και ήταν πάρα πολλοί. Σκεφτείτε σε περίοδους που δεν έχουμε αυτή την πανδημία, τι γίνεται, έτσι. Και αυτά πράγματα φυλάμε στα μάτια μας, είναι η θησαυρή μας. Μιλάμε για τον αρχαιολογικό χώρο των Μυκηνών. Μιλάμε για ένα ιστορικό μνημείο του ελληνικού πολιτισμού. Ευχαριστούμε πολύ, Θεόδωρα Καρακυλά. Άλλο κακό να μας έβρει.